Συνταξιούχοι, έστειλουν το κεφάλι, με τα σωματεία τους. Στρώμους ξεσηκώμος, να δει, μιλάσει ο λαός. Κάτω τα ξερά σας, από τη συντάξη, ο χρόνος του λαού, το δρόμο θα σας φάξει. Πληρώσαμε τα κέρδη, πληρώσαμε την κρίση, τους δρόμους του αγώνα βρίσκεται η λύση. Αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή, με μέτωπο και πάλι θα ανατραπεί. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη και υγεία. Και πάλι σε όλους τους μαχητές και τις μαχήτριες που βρίσκονται εδώ, που είναι από τους νεότερους συνταξιούχους μέχρι τους μεγαλύτερους. Είναι αυτοί που πραγματικά δίνουν τη μάχη και δίνουν το έδαφμα για ακόμα μεγαλύτερους αγώνες. Τέτοιους αγώνες που έχουμε ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες εποχές, σε αυτές τις εποχές που με συνέπεια εμείς αγωνιζόμαστε εναντίον των πολιτικών που φέρνουν τις δυσκολίες και που πραγματικά σήμερα δίνουμε ακόμα ένα αγωνιστικό παρόν από την ημέρα, την παγκόσμια ημέρα των συνταξιούχων, ένα έναυσμα νέων αγώνων που δεν σταματήσαμε ποτέ ακόμα και την περίοδο της πανδημίας. Και το συνταξιούχικο κίνημα βρίσκεται όλη αυτή την πορεία στους δρόμους του αγώνα, γιατί ξέρουμε οι δυσκολίες που έρχονται και όπως σας είχαμε πει όλα τα προηγούμενα χρόνια θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Γιατί ξέρουμε αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, λύσεις δεν μπορούν να δοθούν με την εναλλαγή των κομμάτων στην κυβερνητική εξουσία. Τώρα βγαίνουν καλύτερα συμπεράσματα. Όταν ο ένας παίρνει τη σκυτάλια από τον άλλο, υπόσχεται ότι θα λύσει τα προβλήματα και ξαφνικά τα κάτω δεν το ξέρει, συναντάει δυσκολίες και προβλήματα δημοσιονομικά και άλλου χαρακτήρα. Εκείνη λοιπόν της κυβέρνησης, κύριε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και όσο φιλοδοξείτε να κυβερνήσετε, δεν μας κοροϊδεύετε. Έχουμε εμπειρία, έχουμε γνώση, βγάλαμε συμπεράσματα σε όλη μας τη ζωή και αυτά τα 13 χρόνια που πέρασαν ίσως να βγήκαν τα πιο σπουδαία συμπεράσματα. Για το τι ακριβώς εκπροσωπείτε. Δεν εκπροσωπείτε το λαό και τους συνταξιούχους που σας ψήφισε. Εκπροσωπείτε τα μεγάλα συμφέροντα, τις πολυεθνικές, όλους εκείνους που θησαυρίζουν. Λοιπόν, δεν μας κοροϊδεύετε. Γι' αυτό λοιπόν αντιταχθήκαμε στις πολιτικές σας. Γι' αυτό αντιτασσόμαστε και σήμερα. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με την άθλια πορεία που έχετε ακολουθήσει και μας ακίσετε τα δικαιώματα. Και δεν συμβιβαζόμαστε. Κάθε φορά να μας κοροϊδεύετε και φυσικά να μας πετάτε ψήφιμα για τις πληρωμένες από εμάς και από τον αγώνα και τον μόχθο μιας ζωής τα πληρωμένα ασφαλιστικά μας ταμεία για να έχουμε συντάξεις με αξιοπρέπεια να ζήσουμε, να έχουμε κοινωνικές παροχές, να έχουμε υγεία που την κάνατε εμπόρευμα κι όποιος ζήσει κι όποιος πεθάνει. Δεν συμβιβαζόμαστε με τις χάρτικες και τις ψεύτικες υποσχέσεις σας. Και μάλιστα μπροστά στις εκλογές δεν θα σας αφήσουμε να παίξετε κανένα παιχνίδι σε βάρος μας με υποσχέσεις ότι θα σκεφτούμε, θα δούμε τι πρέπει να γίνει. Γιατί ξέρουμε το πλαίσιο που μέχρι σήμερα έχετε ψηφίσει, τα ενεργατικά και τα
αναγκαστικά μέτρα σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια σας που υπαγορεύεται να καταλαβαίνουν συμφέροντα. Δεν χωράνε τα αιτήματα των συνταξιούχων. Δεν χωράει μέσα σε αυτά ο μόχθος της νέας γενιάς. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Γι' αυτό ξέρουμε ότι αν θα δοθούν λύσεις, θα δοθούν μόνο μέσα από αυτό το δρόμο. Είναι η ιστορία αυτή καταγραμμένη όχι μόνο στα ιστορικά ντοκουμέντα της χώρας μας. Είναι καταγεγραμμένη σε όλη την ιστορία των εργατικών λαϊκών αγώνων σε όλο τον κόσμο. Τίποτα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όπου κι αν ανήκετε πολιτικά, ιδεολογικά, δεν χαρίστηκε. Όταν το κίνημα ήταν γερό, δυνατό και διεκδικούσε, τους υποχρέωνε. Δεν το ήθελα. Τους υποχρέωνε να γίνουν προβλήματα. Και μόλις περάσουμε στην αδράνεια, που σε αυτό συμβάλλουν πάρα πολλοί κυβερνήσεις και όλη την κυβέρνηση, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τύπος κτλ. Και μόλις νιώθουν δυνατοί, μας τσακίζουν τα δικαιώματά μας. Και ανακαλύπτουν, λέει, τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Ποιος θα δημιουργήσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα? Οι συνταξιούχοι με τις συντάξεις τους. Ποιος έκανε το ασφαλιστικό και τα ασφαλιστικά ταμεία δημοσιονομικό πρόβλημα? Εμείς πληρώνουμε και την εφορία. Όλοι οι συνταξιούχοι και όταν είμαστε εργαζόμενοι. Εσείς κάνατε το ασφαλιστικό δημοσιονομικό πρόβλημα και αρπάξατε 40 δισεκατομμύρια από ασφαλιστικά μας ταμεία και τώρα μας λένε δεν έχετε. Έχετε και παραέχετε όμως όταν τα δίνετε στις επιχειρήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας, γιατί το κεφάλαιο και οι πολιτικές που τις αγρίζουν έχουν αρπάξει και αρπάζουν από το δικό μας χρήμα, από τη φορολογία τη δική μας. Αυτή είναι η αλήθεια και από την τη δεν μπορείτε να την κρύψετε. Γι' αυτό λοιπόν απορρίψαμε και τις θέσεις της κυβέρνησης και τις αξιωματικές αντιπολίτευσης για όλους που θέλουν να κυβερνήσουν που μας λένε μέσα σε αυτά τα πλαίσια να κινηθούμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, συνάδελφοι, ότι δεν θα πάρουν καμιά μεταβολή προς τα πάνω στη σύνταξή τους, γιατί δεν είναι αυξήσεις. Αυτοί οι συνταξιούχοι, το είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, που έχουν προσωπική διαφορά. Την προσωπική διαφορά εσείς τη δημιουργήσατε. Την κάνατε πρόβλημα τεχνητό για να κλέψετε ξανά τη συντάξη. Αυτή είναι η αλήθεια. Η προσωπική διαφορά λοιπόν και στο τέχνασμα που κάνατε εσείς πρέπει να ενσωματωθεί στη σύνταξη και ό,τι είναι να δίνετε, να δίνετε για όλες τις συντάξεις. Δεν μπορούμε να δεχτούμε το 6,5 και το 7% μόνο στις κύριες συντάξεις, προσέξτε, και όχι στις επικουρικές, ότι είναι αύξηση. Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 11%, είναι μείωση. Και είναι μια ακόμα μείωση σε όσα μας έχετε αφαιρέσει μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε να αναδείξουμε την υγεία που μας προσφέρετε όταν κλείνουν τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν γιατροί και από την άλλη μεριά ξεπηδάνε σε τα μαμαντάρια. Οι ιδιωτικές δομές της υγείας που έχουν κατακλείσει τον κόσμο και περιμένουν ουρές απ' έξω όσοι έχουν να πληρώσουν, γιατί όσοι δεν έχουν να πληρώσουν δεν εμφανίζονται. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε απορρίψει και έχουμε απορρίψει ακόμα και όλες εκείνες τις πρακτικές που ακολουθάτε, γιατί δεν θέλετε μόνο οι συνταξιούχοι, που αυτό είναι το κύριο, να τους κόβονται τα δικαιώματά τους και οι συντάξεις τους. Θέλετε να διαλύσετε και το συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί και τα χρήματα, προσέξτε συνάδελφοι, που με νόμο και ο δολός πληρώνουμε τα 20 λεπτά
που πληρώνετε εσείς όλοι δεν μας τα έχουν αποδώσει για τα 5 τελευταία χρόνια. Και ο κύριος Χατζηδάκης, τι ηρωνία, βγήκε χθες όταν κάναμε τη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα και φυσικά δεν συμφωνούμε, γιατί και με αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη και με αυτά που σου είπε εχθές, πάλι είναι ακριβώς την ίδια λογική που έχουμε ζήσει. Βγήκε να απαντήσει ποιος, ο κύριος Χατζηδάκης. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε 70. Έχουμε συναντηθεί με υπουργούς, με πρωθυπουργούς, έχουμε συμφωνήσει σε αιτήματα, έχουμε διαφωνήσει, έχουμε κάνει καταλήψεις σε υπουργεία, έχουμε μια σειρά αγωνιστικές κινητοποιήσεις από όλες τις μορφές. Αλλά αυτό που συναντάμε με αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται υπουργός εργασίας, να μην έχει δεχτεί ούτε για μια φορά τους συνταξιούχους, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που έχει τους εκπροσώπους, που έχει υποχρέωση να μας δεχτεί, είναι ντροπή, ξεφεύγει από κάθε λογική και βγαίνει να κάνει κριτική για τους συνταξιούχους και να απαντήσει αυτό στον Τσίπρα τι λένε οι συνταξιούχοι. Ποιος τον όρισε αυτόν? Εκ μέρους του συνταξιούχου να έχει αυτό το θράσος να απαντάει για λογαριασμό δικό μας στον κύριο Τσίπρα. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι με την πρακτική τους θέλουν να μας κλείσουν και τα συνδικάτα, γιατί σε λίγο θα μας πληρώσουν το ρεύμα, το νερό, τα ενίκια. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Η σημερινή μας κινητοποίηση είναι η αρχή των αγωνιστικών κινητοποιήσεων και να ξέρετε, έχουμε προγραμματίσει μέχρι τώρα 21 περιφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα και οι συνταξιούχοι θα στείλουν από εκεί μήνυμα ενότητας και απέτησης να λυθούν τα προβλήματα. Ξέρουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι και μπροστά στις εκλογές και αυτά που σηκώνουν ποιος θα βγει, να φύγει αυτός τώρα, να έρθει ο άλλος κτλ. Λύσεις δεν πρόκειται να λαβούν, γιατί τα μεγάλα συμφέροντα απαιτούν ακόμα μεγαλύτερες θυσίες για το λαό και τους εργαζόμενους. Ξέρουμε λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι οι αγώνες μας καλά έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Καλά έχουμε προχωρήσει μέχρι σήμερα, αλλά δεν φτάνουν. Και αν δεν ενεμώσουν οι αγώνες μας, παραπάνω, αν ο συνταξιουργικός κόσμος μαζί με τον εργατικό κόσμο που έχει στις 9 του Νοέμβρη απεργιακή κινητοποίηση και θα τη στηρίξουμε, δεν δυναμώσει τον αγώνα, όλο και πιο δύσκολα θα γίνουν προβλήματα και η ζωή μας θα χειροτερεύει. Κάναμε λοιπόν αυτές τις κινητοποιήσεις και απαιτήσαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό εδώ και αρκετές φορές να δεχτεί την αντιπροσωπεία μας για να μας δοθούν απαντήσεις από τον κύριο Πρωθυπουργό. Απαντήσεις πάνω σε κύρια ζητήματα που τα ξέρετε, τα έχουμε σε υπομνήματά μας και πρέπει να μας δοθούν. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Μας πήρε στο τηλέφωνο ο υπουργός ο κύριος Γεραπετρίτης και μας είπε ότι πράγματι η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 14 του Οκτώβρη, ημέρα Παρασκευή, 12.30 το μεσημέρι, με την αντιπροσωπεία μας. Εμείς θεωρούμε ότι κάτω από αυτή την πίεση είναι από την πίεση του αγώνα, είναι ένα βήμα αυτή η συνάντηση για να θέσουμε σε εκείνον που έχει την κυρίαρχη ευθύνη για τη λύση των προβλημάτων να συναντήσει την αντιπροσωπεία μας και να μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Όχι προεκλογικού χαρακτήρα απαντήσεις. Απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν θα μας ξεγελάσει κανείς. Δεν πρόκειται να ακούσουμε κανένα στις προεκλογικές του υποσχέσεις. Εμείς θέλουμε απαντήσεις πάνω στα ζητήματα που έχουμε δέσει. Θέλουμε αύξηση στις συντάξεις, θέλουμε να δοθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συντάξεις.
θέλουμε να μας δοθούν για τον ΟΑΕ το 30 τα λεπτά που είναι 35 εκατομμύρια για τον ελληνικό τουρισμό. Θέλουμε να δοθούν εκείνα που πραγματικά έχουν δουλέψει. Λοιπόν, δεν υποστέλνουμε τη σημαία του αγώνα. Οι συγκεντρώσεις μας θα γίνουν κανονικά σε όλη τη χώρα και στις 14 του μήνα θα είναι η αντιπροσωπεία μας εδώ για να γίνει συνάντηση. Και εσείς συνάδελφοι, να είστε στον δρόμο του αγώνα. Τα σωματεία που είστε εδώ, να ενημερώσετε τον κόσμο, να κάνετε συνελεύσεις, να κάνετε συγκεντρώσεις. Να πάτε στα καπί, να βρούμε τους συνταξιούχους όπου κάθονται, να τους ενημερώσουμε και να τους πούμε «Είναι ανάγκη, μην απογοητεύεστε, μην ακούτε τα πρωινάδικα που δίνουν περισσότερα από τις κυβερνήσεις, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Βγέστε στον δρόμο του αγώνα, συνάδελφοι συνταξιούχοι, γιατί όλο θα δυσκολεύουν τα πράγματα, εάν ο λαός δεν υπάρχει την υπόθεση στα χέρια του. Και μαζί με τα παιδιά μας, που θα στηρίξουμε την απεργία τους. Στις 9 του Νοέμβρη θα δώσουμε τη μάχη και θα συνεχίσουμε και δεν θα φύγουμε ποτέ από το ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα που είναι η μαμά της ιστορικής εξέλιξης. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφωσες που έδωσαν για μια ακόμα φορά το ρομιστικό τους παρόν. Να έχουμε τη δύναμη, την υγεία, την υπομονή και καμιά φορά και γερό στο μάχη, συνάδελφοι. Να μην απογοητευόμαστε. Να μην τα βάζουμε με τον κόσμο και να λέμε δεν καταλαβαίνει. Να του δώσουμε εμείς να καταλάβει τι πρέπει να γίνει. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους.